κύκλο επαφών που είχατε με δύο αυτοδιοικητικούς του νομού, τους δημάρχους Σουφλίν και Ορεστιάδες. Θα θέλαμε μία έτσι εκτίμηση, έναν απολογισμό από αυτά που ακούσατε και συζητήσατε με τους δύο δημάρχους. Πράγματι, είχαμε δύο πολύ χρήσιμες συναντήσεις με τον δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, και τον δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Μαυρίδη. Είχαμε μια εξαιρετική ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα ζητήματα, τα οξυμένα ζητήματα υγειονομικής κάλυψης και προστασίας του πληθυσμού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ουσιαστικά με την ακύρωση, με την αναστολή λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων, με την υπολειτουργία των κέντρων υγείας και συνολικά με την υποστελέχωση των μονάδων υγείας από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, όπως είναι το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ως κόμμα έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την κάλυψη των κενών, καθώς και των υποδομών, των τεράστιων κενών που υπάρχουν και στο προσωπικό και στις υποδομές. Έχουμε τονίσει την αναγκαιότητα και τη σημασία ενός σοβαρού επιστημονικού ενημερωτικού προγράμματος εμβολιαστικού με την ευθύνη, με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ακόμα και με την καταφυγή σε προσωποποιημένη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, και βεβαίως εξακολουθεί να ισχύει η πρότασή μας, η οποία είναι και αναγκαία κατά την άποψή μας, στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα, που έχουν ξεπεράσει τα 8.000 κρούσματα και από ό,τι φαίνεται τραβάει την νηφόρα ο κορονοϊός, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και ως προς τις υποδομές και ως προς το προσωπικό. Να τεθούν δηλαδή οι αναγκαίοι χώροι της ιδιωτικής υγείας αλλά και οι ιδιωτικοί γιατροί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, να τεθούν κάτω από το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν αυτά να περιμένουν και νομίζουν ότι είναι πρώτη προτεραιότητα και η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ζητήματα σε σχέση με την εκπαίδευση είναι λίγο πολύ γνωστά, καθώς και η αραίωση του πληθυσμού, η γύρανση του πληθυσμού, κάτι που είναι βέβαια πολύ στενάχωρο για όλους και για μένα προσωπικά. Πρέπει να εκπονηθούν εδώ ειδικά προγράμματα έτσι ώστε να ζωντανέψει αυτός ο όμορφος τόπος και να πάρει την αξία που έχει πραγματικά και μπορεί να έχει.